Πονοκέφαλο προκαλεί στους ειδικούς η μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού, καθώς όλο και περισσότεροι επιστήμονες αναφέρουν πως ενδέχεται να προκαλέσει νέα έξαρση της πανδημίας μέσα στο καλοκαίρι. Προς το παρόν, πάντως, η πανδημία σημειώνει ύφεση με τον αριθμό των ημερησίων κρουσμάτων αλλά και των θανάτων που καταγράφονται παγκοσμίως να βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, η νέα μετάλλαξη φαίνεται να είναι πιο μεταδοτική από τις προηγούμενες, ενώ προκαλεί και πιο βαριά νόσηση. Αυτό ωστόσο που ανησυχεί επιπλέον τους επιστήμονες είναι ότι ο μεταλλαγμένος ιός απειλεί τους πιο νέους αλλά και τους ανεμβολίαστους. Πρόκειται για μια μετάλλαξη η οποία κινείται πολύ ταχύτερα, μεταδίδεται πολύ ταχύτερα από την προηγούμενες, από την Α κυρίως, και προκαλεί και μεγαλύτερη και πιο δυνατή, μάλλον σοβαρότερη κλινική εικόνα από ότι η προηγούμενη. Είναι ουσιαστικά μια μετάλλαξη η οποία προσβάλλει βεβαίως κυρίως τους νέους. Προφανώς θα έχει βρει τον κωδικό να ξεκλειδώνει το ανοσοποιητικό του σύστημα. Στη χώρα μας, μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί 18 κρούσματα της μετάλλαξης, με τα περισσότερα από αυτά στην Κρήτη. Σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδος, ενώ αρχικά είχε γίνει γνωστό, τελικώς δεν έχει εντοπιστεί νέο κρούσμα που να συγκαταλέγεται στα 18, αλλά πρόκειται για ένα παλαιότερο κρούσμα της μετάλλαξης. Είμαστε προστατευμένοι από την μετάλλαξη Δέλτα, εάν έχουμε εμβολιαστεί και με τα δύο εμβόλια. Και μάλιστα μελέτες αναφέρουν, κάποιες μελέτες συντηρούν και σε ποσοστό 96%. Τόσο και σε εργαστηριακό επίπεδο που έγιναν, όσο και στην πράξη. Άρα λοιπόν, η μετάλλαξη Δέλτα έρχεται, αλλά εμείς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Με έναν μόνο τρόπο, τον εμβολιασμό. Ο οποίος πρέπει να γίνει υποχρεωτικός, γιατί άλλος πώς το φθινόπωρο θα ζήσουμε ένα νέο τέταρτο κύμα. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί και όσοι έχουν εμβολιαστεί με μία μόνο δόση είναι ευάλωτοι στην μετάλλαξη Δέλτα. Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζουν οι ειδικοί, θα πρέπει να γίνει μία ακόμη μεγάλη προσπάθεια να πιστούν όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, ώστε να θωρακιστούν απέναντι και σε αυτή τη μετάλλαξη, αλλά και σε ένα ενδεχόμενο τέταρτο κύμα του ιού από το φθινόπωρο.